Γεια χαρά φίλοι του Gamer.gr, καλό μήνα σε όλους. Ξεκινάει άλλο ένα βίντεο όπου σας λέμε τι games θα κυκλοφορήσουν αυτό το μήνα, για να δείτε και εσείς ενδεχομένως πού θα ή δεν θα ξοδέψετε τα χρήματά σας. Καλό μήνα σε όλους και για αυτό το μήνα ξεκινάει το μεγάλο upgrade στο Gamer.gr. Μεγάλη αλλαγή στο σχεδιασμό του site, θα υπάρχει και σχετική είδηση. Καμία σχέση με όσα γνωρίζετε μέχρι τώρα. Θα δούμε πότε θα είναι έτοιμο, αν θα είναι μέσα στο μήνα, αν θα είναι τον Ιούνιο, πάντως έρχεται πολύ σύντομα. Έτσι, οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί θέλουμε και το feedback σας. Θέλουμε να μας πείτε πώς σας φαίνεται το νέο design. Και αυτός που θα πει το πιο ωραίο πράγμα θα κερδίσει extra XP στο προφίλ του στο gamer.gr. Πάμε intro. Ξεκινάμε. Το πρώτο game του μήνα είναι το Prison Architect 2, το οποίο έρχεται στις 7 Μαΐου για PC, PS5 και Xbox Series X και S. Είναι η δεύτερη version η οποία θα είναι απολύτως 3D. Το πρώτο Prison Architect που είχαμε δει ήταν 2D με μερικά 3D στοιχεία. Εδώ πέρα λοιπόν σε Full 3D έχετε την ευκαιρία σας σε αυτό το Construction Simulator να φτιάξετε πολυεπίπεδες φυλακές. Την ίδια μέρα έχουμε το Venture to the Vile, ένα Metroidvania στο οποίο θα αντιμετωπίζετε δαίμονες και θα απορροφάτε τις δυνάμεις τους με στόχο να σώσετε την πόλη και να βρείτε τη χαμένη φίλη σας Έλα. Έλα. Την επόμενη μέρα έρχεται ένα πολύ ενδιαφέρον game για εμάς που μας αρέσουν τα Vampyr. Είναι το V Rising, το οποίο αποτελεί ένα open world action RPG, το οποίο θα κυκλοφορήσει για PC και μέσα στο 2024 γενικότερα θα το δούμε και σε PS5. Εδώ θα μπορείτε να συλλέγετε διάφορα υλικά, να κάνετε upgrade στον εξοπλισμό σας, να χτίσετε ένα κάστρο, το οποίο θα είναι βέβαια και το σπίτι σας, και όσο νικάτε bosses, τόσο αποκτάτε πρόσβαση σε καλύτερα υλικά και εξοπλισμό. Ρούφατε αίμα από NPCs, οι οποίοι έχουν διαφορετικές ποιότητες αίματος και έτσι μπορείτε να αποκτήσετε διαφορετικά πλεονεκτήματα, κάτι ανάλογα με τα RPG classes, απλώς με αίμα. Επίσης θα πολεμάτε τη νύχτα, καθώς την ημέρα όσο εκτίθεστε στον ήλιο δέχεστε damage και θα πρέπει να ψάξετε σκιά. Κλασικό, όσοι έχουμε δει ταινίες, έχουμε παίξει games και έχουμε διαβάσει βιβλία για βαμπύρ, δεν βλέπουμε τίποτα το τρομερό ή το διαφορετικό εδώ πέρα. Συνεχίζουμε στις 9 του μήνα με το Animal Well. Άλλο ένα Metroidvania λοιπόν, το οποίο θα είναι λίγο πιο casual η κατάσταση, καθώς θα ελέγχετε ένα blob, το οποίο θα εξερευνά λαβυρίνθους με ζωάκια και καλείται να λύσει γρίφους. Συνεχίζουμε με το Little Kitty Big City Adventure, ένα third person adventure στο οποίο ελέγχεται μία μαύρη γάτα που έχει χαθεί σε μία μεγάλη ιαπωνική πόλη. Είναι λίγο σαν αντιγραφή του Stray, αλλά κατά βάση είναι μία indie δημιουργία με υποδεέστερα γραφικά και gameplay, την οποία θα τη δούμε για PC, Nintendo Switch και Xbox Series X και Xbox One. Την ίδια μέρα για τους φίλους του Pac-Man έχουμε το Pac-Man Mega Tunnel Battle, Chomp Champs. Θα κυκλοφορήσει για όλα τα format και είναι ένα Battle Royale game, ξέρετε, σύγχρονη εκδοχή του Pac-Man. 13 Μαΐου έχουμε το Homeworld 3. Όσοι είστε φαν του συγκεκριμένου sci-fi διαστημικού έτσι, strategy, ίσως να σας ενδιαφέρει. Αποτελεί συνέχεια της ομώνυμης σειράς, θα έχει campaign και co-op mode 3 παιχτών και PvP μάχες, είτε 1v1, είτε free-for-all ή team battles. Αναπτύχθηκε σε Unreal Engine 4, ενώ η μάχη θα έχει ένα προηγμένο σύστημα 3D Ballistics και θα υπάρχουν τεράστια κτίρια και χαρακώματα στα οποία θα μπορείτε να καλυφτείτε. 16 Μαΐου οι φίλοι των PC μπορούν να παίξουν τον Ghost of Tsushima Director's Cut, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ήδη από την Sony για PlayStation, πλέον λοιπόν και στα PC, και εδώ θα υπάρχει το New Game Plus Mode για όσους το τερματίσουν και η νέα λειτουργία PlayStation Overlay με την οποία θα μπορείτε να αποκτήσετε στα PC σας ακόμα και τρόφις σαν να έχετε κονσόλα PlayStation. Συνεχίζουμε με το Lorelei and the Laser Eyes, το οποίο αποτελεί ένα horror όπου θα βρίσκεστε σε μια έπαυλη η οποία είναι στη Σιρακού. Εδώ πέρα η πρωταγωνίστρια είναι η Lorelei, η οποία καλείται να συμμετάσχει σε ένα project ιδιαίτερο εν έτη 1963. Συνεχίζουμε με το World of Warcraft Cataclysm Classic. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η Blizzard θεώρησε ότι χρειαζόμαστε μία classic εκδοχή του Cataclysm, καθώς ήταν ίσως το χειρότερο expansion που υπήρχε ποτέ. Όπως και να έχει, εδώ πέρα να ξέρετε ότι έρχεται για PC και Mac και τέλος πάντων, καλή επιτυχία, τι να πω, μέχρι εκεί. Τα έχω χάσει. Με βαριά καρδιά. Προφανώς. Anyways, 21 του μήνα έρχεται το Senua's Saga Hellblade 2. Το Hellblade 2 κυκλοφορεί αποκλειστικά για PC και Xbox, καθώς η Ninja Blade ανήκει στην Microsoft. Για όσους δεν θυμούνται την πρώτη έκδοση, παρόλο που έκανα ένα καταπληκτικό review εγώ, να το διαβάσετε, αποτελεί λοιπόν το συγκεκριμένο game ένα third person action adventure, όπου εστιάζει αρκετά στο θέμα της ψυχικής υγείας. Λαμβάνει χώρα στην Ισλανδία και έχει αναβαθμισμένο σύστημα μάχης, πιο ρεαλιστικό και πιο dynamic από το προηγούμενο. Επίσης, γίνονται και αναφορές
φορές στο πρώτο μέρος και μια ανάλυση της νορβηγικής μυθολογίας και επίλυση γρίφων. Την ίδια μέρα έχουμε το System Shock, το γνωστό First Person Action Adventure είχε κυκλοφορήσει το remake του πέρυσι για PC, πλέον έρχεται και σε κονσόλες PS5, PS4, Xbox Series X και Xbox One. 22 Μαΐου έχουμε ένα Action RPG, το Wuthering Waves, το οποίο είναι post-apocalyptic και κυκλοφορεί για PC, Android και iOS. 23 Μαΐου οι fans του Paper Mario θα μπορούν να παίξουν το Paper Mario The Thousand Year Door, το οποίο είναι remake της έκδοσης του GameCube και κυκλοφορεί για το Nintendo Switch. Την ίδια ημέρα έχουμε το World of Goo 2, αρκετά ιδιαίτερο puzzle game. Όσοι είχατε παίξει το πρώτο, ξέρετε ότι έπρεπε να ενώσετε αυτά τα πλασματάκια. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε το sequel του που θα κυκλοφορήσει αρχικά για PC και Nintendo Switch. 24 Μαΐου έχουμε το Dragon Ball Xenoverse 2, ένα fighting από την Bandai Namco για PS5 και Xbox Series X και S, που έχει ήδη κυκλοφορήσει ως γνωστόν στα υπόλοιπα format. 28 του μήνα έρχεται το Multiversus, ένα πολύ ωραίο fighting game από την Warner Bros. Είναι fighting παύλα beat'em up, το οποίο μέχρι στιγμής ήταν σε open beta και πλέον κυκλοφορεί επίσημα. Σας το έχουμε κάνει review και στο gamer.gr, οπότε πηγαίνετε να το διαβάσετε. Συνεχίζουμε 29 του μήνα με το Nine Souls, το οποίο είναι ένα 2D action platform που διεξάγεται σε ένα ασιάτικο φιουτσουριστικό cyberpunk κόσμο με γραφικά φτιαγμένα στο χέρι. Εδώ ελέγχετε τον γη και θα πρέπει να αποκρούσετε επιθέσεις εχθρών σας για να ανεβάσετε την ενέργεια σας και έτσι να μπορέσετε να εκτελέσετε special attacks. Τι πιο σύνηθες. Τι πιο σύνηθες να συμβεί. Και 31 Μαΐου κλείνουμε με το F1 24, το γνωστό racing από την Codemasters, publisher πλέον Electronic Arts, γιατί έχει εξαγοράσει την Codemasters. Σε παρακαλώ, Γρηγόρη Κοσμίδη, κάν το review, δεν θα αντέξει κανένας άλλος συντάκτης το παίξει, μόνο εσύ τα αντέχεις. Στη νέα έκδοση του ομώνυμου racing υπάρχει αναβάθμιση στα γραφικά, υπάρχει αναβάθμιση και στο career mode που θα έχει νέα events και challenges και βέβαια θα υπάρχουν νέα αυτοκίνητα και νέοι οδηγοί. Υπάρχει επίσης αναβάθμιση στον χειρισμό με το νέο μοντέλο Dynamic Handling για να έχετε καλύτερο έλεγχο του μονοθεσίου σας. Αυτές ήταν λοιπόν οι σημαντικότερες νέες κυκλοφορίες για τον Μάιο. Όλες οι κυκλοφορίες συναλλητικά βρίσκονται στο gamer.gr στο μενού νέες κυκλοφορίες. Αυτά παιδιά. Καλό μήνα σε όλους. Ένας μήνας πριν το καλοκαίρι, οπότε εκμεταλλευτείτε τον. Οπότε μάλλον θα πάνε από τώρα για μπάνια με τέτοια games που έχει. Καλό μήνα σε όλους. Και επίλυση γρίφων, πες. Ναι. Όχι, είπες στην επίλυση γρίφων. Και επίλυση γρίφων. Ωραία. Κάτσε. Και επίλυση γρίφων. Ωραία, κάτσε να περάσει ο παλιατζής τώρα. Και επίλυση γρίφων. Εντάξει, το ακούσαμε. Και επίλυση γρίφων. Τον ακούς το μαλάκα από κάτω, ε. Και επίλυση γρίφων. Όχι, δεν ακούω τίποτα. Μόνο εσύ τα ακούς. Μόνο εσένα σε ενοχλούν πουλάκια, κάνεις bullying στα δέντρα όταν έχουμε γύρισμα. Μόνο εσύ. Bullying στα δέντρα. Ναι, ρε, είχαμε γύρισμα μια φορά Game Maniacs και ήταν ένα δέντρο που είχε πολλά πουλάκια και τσιτσιρίζαν. Και βγαίνεις έξω, νομίζω στο σπίτι του Κατάρα, του Αθανάσου, και πιάνεις το δέντρο και αρχίζεις και το κουνάς για να φύγουν τα πουλάκια. Το γράφουμε όλο αυτό που λέει και Φάνης Λαμπρόπουλος.